τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο του. Γνωρίζουμε ότι είστε πιεσμένος και εσείς, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Αυτά που δήλωσε χθες ο κύριος Αρκουμανέας εκτός της αίθουσας στους δημοσιογράφους ήταν μια αίσθηση κρισιμότητας της κατάστασης, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι σας είπε εντός της αίθουσας? Ακούστε, για να έχουμε όλη τη συνέστηση, τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα. Δυστυχώς για τον κόσμο, αυτό το δύσκολο το ακούμε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν τα κρούσματα, παρόλο που έχουμε 9 σχεδόν εβδομάδες καραντίνας, συνεχώς αυξάνουν και δεν πέφτουν εκεί που θα έπρεπε να έχουν πέσει, σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν άμεσα παρά μόνο τηρώντας όλα τα μέτρα. Θεωρώ ότι το να επαναλαμβάνουμε κρίσιμα, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά κάτι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι το πρόβλημα είναι συγκεντρωτισμό. Θα πρέπει επιτέλους όλοι να καθίσουμε στα σπίτια μας. Θα πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουμε ότι για να σπάσει η όλη ιστορία του ιού θέλει μικρότερη συγκέντρωση. Αν μαζευτούμε όλοι στα νοσοκομεία της Κοζάνης, στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, φυσικά και θα καταρρεύσει το σύστημα. Για να μην καταρρεύσει, θα πρέπει όλοι να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Η προσωπική μου άποψη, αυτό εξέφρασα και στον πρόεδρο του ΙΟΔΗ χτες, είναι ότι το πρόβλημα θα πρέπει να αποκεντρωθεί. Με αποκέντρωση του προβλήματος θα λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν στην περιοχή μας 17 τοπικά ιατρία. Θα πρέπει επιτέλους κέντρο υγείας, θα πρέπει επιτέλους και αυτά να δώσουν τη μάχη τους. Όχι μόνο κεντρικά και τοπικά. Σίγουρα η ενημέρωση υπάρχει, σίγουρα ο φόβος υπάρχει, αλλά το να είμαστε σε 9 εβδομάδες καραντίνα και ακόμα ουσιαστικά να μιλάμε για ενεργά κρούσματα σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει. Mm-hmm. Άρα, κατ' εμέ, θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε την προσωπική μας ευθύνη και να πούμε για να γιορτάσουμε καλά τις γιορτές, όχι άσκοπες βόλτες. Συγκέντρωση στο μηδέν του ιού. Και πώς αποφεύγει αυτό? Καθούμενοι οι περισσότεροι στο σπίτι μας. Νομίζω ότι ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνα, όμως να λέμε ότι και αυτήν η εβδομάδα και αυτήν η εβδομάδα και αυτό είναι μαρτύριο της σταγόνας. Ναι. Δεν πρέπει επιτέλους να το λέμε, αλλά και να το πράττουμε. Ας το πράξουμε επιτέλους. Ας καθίσουμε τις μέρες των γιορτών όλοι σπίτια. Ας μην μαζευτούμε σε πολλά σπίτια και αυξήσουμε τη συγκέντρωση. Νομίζω το κρίσιμο είναι αυτό. Γιατί μπορεί να αποφύγουμε το δεύτερο κύμα και να μας έρθει ένα τρίτο ή τέταρτο ή πέμπτο χειρότερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μέχρι να έρθει το εμβόλιο, μέχρι επιτέλους να δούμε φως, ας στηρίσουμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια όλα τα μέτρα των ειδικών. Νομίζω δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Δήμαρχε, επειδή για να λυθεί ένα θέμα πρέπει να κατανοηθεί η πηγή του προβλήματος. Στην χθεσινή κουβέντα τέθηκαν οι αιτίες έξαρσης στην περιοχή μας, για ποιο λόγο η Κοζάνη τα πάει χειρότερα από την υπόλοιπη χώρα. Εγώ νομίζω ότι η Κοζάνη δεν τα πάει χειρότερα από την άλλη χώρα. Απλά υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που υπάρχει μια ασφυκτική μεγάλη συγκέντρωση. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ο Δήμος μου χτες πρώτη φορά ενημερώθηκα επίσημα, έχει 3 άτομα στο νοσοκομείο και 8 ενεργούς, όπως λέει η ειδοποίηση της πολιτικής προστασίας. Ναι. Πρώτη φορά χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή επίσημα με ένα mail ότι αυτό υπάρχει. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε στο παρελθόν λειτουργούσαμε στο σκοτάδι. Θεωρώ ότι οι λόγοι περί προσωπικών δεδομένων δεν πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη και η ενημέρωση θα έπρεπε να είναι με ονοματεπώνυμο. Και αν δεν μπορεί ο ΕΟΔΗ, θα έπρεπε να την κάνει η αστυνομία. Γιατί νομίζω οι τοπικοί άρχοντες έχουν την ευθύνη για πολύ πολύ σοβαρότερα πράγματα, αλλά το πιο σοβαρό όλων είναι η υγεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ονομαστική πληροφόρηση. Όχι για κοτσοπολιό, αλλά για να δράσουμε στην περίπτωση επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει θέμα να είναι η κόρη μου που είναι γιατρός το κρούσμα, γιατί ξέρει να προφυλακτεί. Αν υπάρχει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και ο Δήμαρχος ξέρει ότι αυτός δεν μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να προστατεύσει την ίδια κοινωνία. Όχι ο Δήμαρχος, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή μαζί σε συνδυασμό πάντα με την αστυνομία. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια πράγματα από την αρχή πήγαν στραβά και θα δείτε, αν εξελίσσεται το πράγμα έτσι, ότι θα τα διορθώσουμε. Σιγά σιγά διορθώνονται από την κεντρική εξουσία. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Λίγοι
ήξεραν, είχαν εμπειρία από όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει, για, όπως είπατε, για να λυθεί το πρόβλημα, να γνωρίζουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει τις δυνάμεις του. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανακοινήσουμε όλα τα ιατρεία του τόπου, έτσι ώστε να μπορούν να δεχτούν ανθρώπους. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ το κέντρο υγείας μας σε οτιδήποτε μας χρειάστηκε. Προσπαθούμε να δώσουμε σε ανθρώπους όσο το δυνατόν τρόφιμα, γιατί πολλά περισσότερα προβλήματα του ιού είναι τα οικονομικά, αν θέλετε, και τα ψυχολογικά ακόμα. Οι μονάδες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επαφή με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται βοήθεια. Άρα όλα αυτά, και μάλιστα τις μέρες της γιορτής, από τη στιγμή που υπάρχει απομόνωση, να μην έχουμε και έξτρα προβλήματα. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Η ενημέρωση υπάρχει στον κόσμο. Ο φόβος από τη μεριά του κόσμου υπάρχει. Το θέμα είναι να τηρήσουμε ευλαβικά τον νόμο. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Κώστα. Κύριε Δήμαρχε, είναι αλήθεια πράγματι. Εσείς οι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας πήρατε ένα απόρριτο και εμπιστευτικό email αργά τα μεσάνυχτα, που σας έδινε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι πρώτιστα. Όπως είπατε, εδώ και ένα χρόνο δεν είχαμε. Είναι καθόλου εμπιστευτικές, κύριε Μαυρίδη. Σας είπα ακριβώς τι έλεγε, ότι έχουμε 3 άτομα στο νοσοκομείο και 8. Ναι, όχι, ο χαρακτηρισμός του email ήταν εμπιστευτικό. Αν είναι από το Λιβαδερό, αν είναι από το Τρανόβαλο, δεν τα ξέρουμε. Άρα λοιπόν στην ουσία έχουμε κάτι που έχετε και εσείς δημοσιογράφοι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι το απόλυτο. Ναι, έτσι χαρακτηρίζονταν το email, είναι αλήθεια. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά απ' την άλλη είναι και η νομοθεσία, είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορείς να ονομάσεις, είναι το ιατρικό απόρριτο. Ο νόμος που είναι στραγός τον αλλάζει, ιδίως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Υπενθυμίζω, κύριε Χρυσοδημαρχέ. Έχουμε το μαχαίρι, έχουμε και το πεπόνι. Ας πάρουμε απόφαση, επιτέλους τι θέλουμε. Δήμαρχε, υπενθυμίζω. Ένα νόμο ο οποίος μπορεί να είναι καλός σε άλλες περιπτώσεις και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα χωριά μας δυστυχώς δεν είναι καλός. Mm. Γιατί μπορούμε να προστατεύσουμε πολύ πολύ περισσότερο όταν γνωρίζουμε παρά όταν δεν γνωρίζουμε. Δήμαρχε, να υπενθυμίσω ότι όταν ήρθε στην περιοχή μας, Χρυσοχοίδης, πριν από λίγες ημέρες, του τέθηκε το θέμα αυτό και είπε ότι όντως υπάρχουν κενά, πρέπει να λυθούν, γιατί πολλές φορές αυτό το απόρριτο που αναφέρεται μπαίνει εμπόδιο στην κάλυψη κάποιων κινδύνων εξάπλωσης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μας είπε ότι η αστυνομία γνωρίζει. Άρα λοιπόν σε μια απλή συνεργασία αστυνομίας, δημοτικής αρχής σωστό. Θα μπορούσαν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Κώστα, την ερώτηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όταν είμαστε σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως όλοι ξέρουμε είμαστε σε κατάσταση πολέμου, θα πρέπει επιτέλους να μην ψάχνουμε τερτύπια. Γιατί νομίζω στην περιοχή μας τουλάχιστον μιλάμε για τερτύπια. Τώρα κάτι τελευταίο. Είπατε νωρίτερα ότι πρέπει πραγματικά να τηρήσουμε τα μέτρα με ευλάβεια. Μ' άρεσε και το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποιήσατε, και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να ρωτήσω, μήπως χρειαζόμαστε και περισσότερα τεστ ανίχνευσης, τυχαία δείγματα, για να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν εστίες? Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι η αύξηση των τεστ θα έλυνε ένα μέρος. Σε προσωπικό επίπεδο να πω ότι ο Δήμος έχει συμβιβληθεί με το Δυτικό Εργαστήριο. Σήμερα, μάλιστα, βγήκαν τα δικά μου αρνητικά αποτελέσματα. Λοιπόν, εμείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου, όλοι οι ερευνητοί, κάνουμε τεστ, γιατί είμαστε σε επαφή συνεχόμενα. Αλλά αυτό δεν αρκεί μόνο για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε επαφή. Πρέπει να γίνει για όλον τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος που βγαίνει, όταν ήρθαν τα δικά, τουλάχιστον τα rapid test στην περιοχή μας, ήταν συνειδητοποιημένοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και σίγουροι ότι δεν είχαν τεστ. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πιθανόν να φοβούνται ή να κρύβονται, να μην στιγματιστούν. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε επιτέλους. Δεν είναι θέμα στιγματισμού, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ο καθένας θα πρέπει, όταν έχει πρόβλημα, να το δείχνει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα στιγματισμού, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα θανάτου. Άρα θα πρέπει να το αναδεικνύουμε για να το λύσουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Έχετε βρει την οικογένεια που θα κάνετε μαζί Χριστούγεννα? Γιατί η πολιτεία λέει ότι πρέπει να διαλέξουμε μια οικογένεια. Το πολύ μέχρι εκεί. Λοιπόν, επειδή ουσιαστικά τα δικά μου παιδιά είναι και τα δύο μακριά, θα κάνω εντελώς οικογενειακά. Γιατί θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες. Ούτε χρειάζεται και η δεύτερη οικογένεια, ούτε τρίτη. Νομίζω ότι ο καθένας στη μία οικογένεια. Αν τώρα αυτή η οικογένεια θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, η μάνα μου ή η αδερφή μου, δεν θα τη ζητήσουμε. Αλλά τηρούμε τις αποστάσεις, επειδή θεωρώ ότι
Εγώ είμαι σε μια επικίνδυνη ομάδα. Τηρούμε τόσο καιρό, δηλαδή, εγώ να δω τη μάνα μου πάνω από σχεδόν 8 μήνες, 9 μήνες. Άρα δεν θα ήταν πρέπον σε ένα γιορτινό τραπέζι να κάτσω να συμφάω με τη μητέρα μου. Ας έκανα υπομονή 8 μήνες, ας κάνω και μία μέρα ή και 10 μέρες περισσότερο. Νομίζω ότι καλύτερα να είμαστε μόνοι μας τώρα παρά να είμαστε μόνοι μας για όλα τα επόμενα χρόνια. Τα είπατε όλα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.